Σήμερα, όπως βλέπετε, θα κάνουμε ένα unboxing. Unboxing, όπως λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, εδώ έχω ένα περιοδικό της Διακοστίνη, που είναι ράλι, έτσι, οι πρωταθλητές στο ράλι, με αυτή την επωνυμία είναι το περιοδικό. Σύλλεξε, λέει, τα θρυλικά αυτοκίνητα που έγραψαν ιστορία. Μοντέλα 1x43 κλίμακα, από μέταλλο. Πολύ ωραία. Το πρώτο τεύχος σε τιμή γνωριμίας 2,99 και έχει το πρώτο μοντέλο, είναι το Ford Fiesta που βγήκε πρωταλλητής ο Sebastian Ogier, αν το λέω καλά, διορθώστε με άμα το λέω λάθος, το 2018. Πολύ ωραία και εδώ βλέπουμε το ίδιο το... έτσι το ράλι, ας πούμε, το Ford. Πάρα πολύ όμορφο φαίνεται. Θα το ανοίξω σε λίγο για να δω και την ποιότητα κατασκευής και να σας πω αν αξίζει η αγορά, η επένδυση των 3 ευρώ. Είναι μια μινιατούρα, είναι πάρα πολύ ωραία, έχει και τη βάση του εδώ και αναγράφει Rally Monte Carlo 2018, Ford Fiesta WRC. Για να δούμε πίσω τι γράφει, πίσω τι έχει μάλλον. Εδώ, έτσι φαίνεται, έχει τα διάφορα μοντέλα στα επόμενα τεύχη που θα βγουν. Δείχνει το Subaru Impreza, το Hyundai i20, το Lancia Delta, Citroën C3, το Toyota Yaris. Μάλιστα, αυτά τα 6 μοντέλα δείχνει. Και στο επόμενο τεύχος η τιμή θα κάνει 6,99. Θα δούμε τώρα αν θα αγοράσουμε άλλο. Πάντως τα 2,99 είναι καλή τιμή. Για να δούμε τι γράφει άλλο. Γράφει όλους τους μεγάλους ραλίστες εδώ και τους δικούς μας. Και λέει μοντέλα εξαιρετικής ποιότητας, κατασκευασμένα από μέταλλο και πλαστικό. Πολύ ωραία. Τώρα ας πάμε στο ψητό, που είναι να δούμε το μοντέλο. Για να δούμε πρώτα το περιοδικό. Ας δούμε το μοντέλο πρώτα, δεν πειράζει. Λοιπόν, μισό λεπτάκι εδώ να το... Ωραία, άστο αυτό εδώ. Για να το ανοίξουμε το εδώ. Το πιάνω τώρα. Εδώ είναι βιδωμένο, έτσι. Το ξεβιδώσουμε να δούμε από κάτω το πλαίσιο, άμα είναι μεταλλικό. Εδώ πιάνω ότι είναι μέταλλο πάντως. Είναι μέταλλο. Είναι λίγο πιο μεγάλο από τα κλασικά αυτοκινητάκια που αγοράζουμε, έτσι, στα παιχνιδάδικα. Εντάξει, αξίζει η αγορά του. 3 ευρώ είναι καλή και είναι και πάρα πολύ ωραίο, έτσι, τα χρώματα εδώ που βλέπουμε. Εντάξει, εδώ οι ζάντες βέβαια είναι πλαστικές. Έτσι, εμένα αυτό που μου αρέσει είναι εδώ το πλαίσιο που, έτσι, που γράφει το μοντέλο, το ότι συμμετείχε δηλαδή στο ράλι του Μόντε Κάρλο και βγήκε πρωταλλητής και έχει εδώ το κουτάκι του, το βάζει έτσι όμορφα. Το βάζει στο γραφείο, στη βιβλιοθήκη και κοσμεί το χώρο σου πάρα πολύ όμορφα, έτσι. Τώρα, λέω να το ξεβιδώσω αυτό, μισό λεπτάκι. Προσπάθησα να τα ξεβιδώσω αυτά, αυτές οι βίδες δεν μπορώ να καταλάβω, είναι τριγωνικό εδώ το... Δεν μπορώ να τις ξεβιδώσω, δεν έχω τέτοιο κατσαβίδι. Θα ψάξω μετά στην εργαλειοθήκη μου να δω αν μπορέσω να το ξεβιδώσω. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν με πειράζει τώρα, δεν με χαλάει που είναι έτσι. Εγώ έτσι θα το έχω. Πιάνοντάς το, έγινε κάποια μέρη πλαστικά και κάποια μεταλλικά. Ας πούμε εδώ, αυτός ο αερογωγός εδώ μπροστά. Ξέρω, φαίνεται στην κάμερα εδώ, ναι. Είναι πλαστικό. Και εδώ η πόρτα, ας πούμε, το από πάνω. Ουρανός, εδώ το καπό, το μπροστινό, είναι μέταλλο. Επίσης εδώ, αερογωγός πίσω,
όπως φαίνεται, είναι πλαστικά και εδώ, και αυτό εδώ είναι πλαστικό και εδώ, εδώ το φτερό ας πούμε, και αυτό είναι πλαστικό, επομένως θέλει προσοχή, μην το πιέσετε πολύ και σπάσει. Πάντως φαίνεται ότι είναι, έχει καλή δουλειά, δηλαδή για 2,99 πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά του. Και εδώ πάνω εδώ αυτό το κομμάτι είναι πλαστικό. Εντάξει, είναι καλή δουλειά και μου αρέσουν φυσικά και εδώ τα Red Bull που έχει τα σήματα, τα διαφημιστικά εδώ που έχει διάφορα, το κάνει πάρα πολύ όμορφο. Αξίζει τα λεφτά του, 2,99 αξίζει τα λεφτά να το αγοράσετε. Τώρα για 6,99 μετά, νομίζω ότι εντάξει εκεί είναι εσκροκέρδια, με 6,99 μπορεί να πας τελικατευθυνόμενο πλέον και όχι ένα απλό αυτοκινητάκι. Αλλά εντάξει, επειδή μιλάμε για μοντελισμό, σίγουρα όταν παίρνεις κάτι σαν στην κατηγορία μοντελισμού, εκεί τα χτυπάνε στην τιμή. Τέλος πάντων είναι ωραίο, πολύ ωραίο, αξίζει. Αλλά εγώ δεν θα πάρω τα επόμενα μοντέλα, τα επόμενα τεύχη δεν θα τα πάρω. Έτσι, πάντοτε παίρνω το πρώτο τεύχος που το έχει στη χαμηλότερη τιμή, που είναι τιμή δόλωμα όπως το λέω εγώ. Και εντάξει, θα το βάλω να κοσμεί και την βιβλιοθήκη μου. Έτσι, είναι πολύ όμορφο. Έτσι, το βλέπετε εδώ, είναι πάρα πολύ όμορφο. Ωραία. Αυτό ήταν το unboxing με το αγωνιστικό ράλι WRC. Πάντοτε όταν κάνουμε ένα unboxing, ειδικά με παιχνίδι, νιώθω σαν παιδί και πολλά παιχνίδια ας πούμε, που παίρνω για το γιο μου, νιώθω σαν παιδί όταν τα ανοίγουμε τη συσκευασία και φαντάζομαι ότι κι εσείς, ειδικά που είστε γονείς, όταν αγοράζετε παιχνίδια για τα παιδιά σας, μπορεί να μην το παραδέχεστε, αλλά πολλές φορές αγοράζετε παιχνίδια που πιο πολύ αρέσουν σε εσάς παρά στα παιδιά σας. Ίσως γιατί όταν ήσασταν εσείς παιδιά, δεν είχατε είτε την οικονομική δυνατότητα, είτε γιατί δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή τόσα πολλά παιχνίδια για να αγοράσετε. Όπως και να έχει πάντως, τώρα που έχουμε παιδιά, μπορούμε να παίρνουμε παιχνίδια είτε για τα παιδιά μας, είτε για να καλύψουμε εμείς τη δικιά μας, τις δικές μας ανάγκες. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό ήταν το unboxing. Σας εύχομαι όλους να περνάτε καλά και τα λέμε την επόμενη φορά με κάτι άλλο. Γεια σας!